Είσαι χαϊβάνι και κοιμάσαι όρθια. Εύκολο. Λοιπόν, τακτική δεν είχα ποτέ μες στο παιχνίδι. Ήμουν από την αρχή, προσπάθησα να φτιάξω μια παρέα επειδή είχαμε πάρα πολλά κοινά με την Ελίνα και με τον Μιχάλη. Δεν προσπάθησα ποτέ να κάνω καμία κλίκα για να κερδίσω ψήφους. Ήμουν από την πρώτη εβδομάδα προτινόμενος. Άρα, ό,τι και να ισχυριστούν κάποιοι ότι εγώ είχα τακτική, δεν ισχύει, γιατί ήμουν ήδη προτινόμενος. Αυτό που λένε ότι εγώ έκανα πανηγύρια και αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι έχω αλλάξει 600 μοίρες μέσα σε μια εβδομάδα, εγώ έκανα μια απλή ερώτηση στο Γιάννη. Επειδή μου αρέσει να κάνω διάλογο, του λέω, πες μου πάρα πολύ απλά, με ποια είναι τα άτομα που μίλαγα και τώρα δεν μιλάω, ή το ανάποδο και κάνω το χαβαλέ. Εγώ απάντηση δεν πήρα ποτέ σε αυτό το θέμα. Τακτική θα φανεί από αυτή την εβδομάδα και μετά. Ήδη η ψηφοφορία έτσι όπως έγινε και βγήκανε η Ευελίνα μαζί με την Άρα, φάνηκε πώς λειτουργούν πλέον, γιατί λειτουργούν φανερά. Από τη στιγμή που οι ψηφοφορίες είναι ανοιχτές. Εγώ με τον Γιώργο δεν είχα δεθεί ποτέ. Ποτέ. Είναι ένας καλός άνθρωπος, με γεια του, με χαρά του. Δεν μπορώ να πω ότι θα βάλω στην ίδια μοίρα τον Γιώργο με τη Στέλλα ή τον Γιώργο με τον Αντώνη ή με τον Μιχάλη, που καλώς ή κακώς είχαμε δεθεί λίγο παραπάνω και είχαμε πέντε κουβέντες παραπάνω. Ο Γιώργος έλεγε, η Βαλεντίνα είναι ένα πολύ καλό κορίτσι, ένα πολύ δυναμικός χαρακτήρας, ένα κάτι, ένα κάτι. Με το που βγήκε η μυστική αποστολή και φανερώθηκε όλο αυτό το πράγμα, κολλήσαν αμέσως. Εγώ με τη Βαλεντίνα και με τον Γιάννη το λιδάκι δεν είχα δεθεί ποτέ. Yeah. Ποτέ. Άρα δηλαδή, πώς να πάω να κάνω μια κίνηση από τη στιγμή που δεν την νιώθω? Yeah. Δεν θα ήταν δηλαδή τελείως ψεύτικο. Αυτό που έκανε, συγγνώμη, αυτό που έκανε ο Γιώργος με το που ήρθε και όταν έφυγε ο Μιχάλης και μου μίλησε. Οκ, okay, αυτό το είδε, οκ, okay, το έκανε. Εγώ δεν μπορούσα όμως να σκεφτώ ότι θα το κάνω κι εγώ για τον Γιάννη, για τη Βαλεντίνα τότε. Επειδή τόνιο θα τόνιο θα μετά ο Γιώργος. Αλέξη μου, να μιλήσω. Ναι. Δεν μπορεί να είναι έτσι όπως θα λες τα πράγματα και οι περισσότεροι από τους συγκατοίκους σου να λένε όταν ψηφίζουν ότι αυτό το παιδί είναι διπρόσωπο. Λοιπόν. Ότι αυτό το παιδί φτάνει το αυτό Σάββατο. Το λέγανε συνέχεια, ρε. Λοιπόν, Παρασκευή. Είναι... Και δεν τα είπε ένας, δύο, τρεις. Είναι πέντε. Οι περισσότεροι. Ήταν πέντε. Από τα δέκα άτομα, όταν λοιπόν λένε οι πέντε ότι δεκτό είναι διπρόσωπος, δεκτό, δεν μπορεί και οι πέντε να κάνουν λάθος και οι άλλοι πέντε να έχουν δίκιο. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι υπάρχει. Ποιος έχει στραγγίσει? Να λύσω πρώτα μισό λεπτό αυτό εδώ πέρα. Είδα το βιντεάκι που μου είπε Ρούλα, γιατί σε λένε διπρόσωπο. Διπρόσωπος δεν ήμουνα ποτέ. Ποτέ. Ήμουνα ξεκάθαρος και με αυτούς που μίλαγα, συνέχισα να μιλάω πάντα. Με αυτούς που έπαιζα από τα πιο απλά παιχνίδια μέχρι και τις αποστολές, μέχρι και το να κάνω μια μαγειρική, μέχρι και το οτιδήποτε, ήμουνα με αυτούς συνέχεια. Με ψηφίζανε. Και αυτοί που με είπαν διπρόσωπο ήταν η Νικολέτα, Ντορέτα, Γιώργος, Βαλεντίνα και η Νάρα για τους δικούς σου λόγους. Και ο Γιάννης. Και ο Λεδάκης. Ναι. Ωραία. Όχι, με... ο άλλος ο Γιάννης, ο Φούκος. Ο Φουκάκης. Σου είπε ο Φουκάκης. Το Σάββατο ότι έκανε στροφή. Μπράβο. Ναι, και εγώ σου είπα πριν από δύο λεπτά ότι σου λέω, φιλέ, εσύ που μου το λες, έλα να μου πεις όμως και ποιον μου το λες. Μα τα έβγαζαν όλοι από το μυαλό τους. Δεν με νοιάζει, αν δεν ξέρω να τα βγάζουν από το μυαλό τους. Εδώ φρίκανες μέχρι και τον Αντώνη που ήθελε να σηκωθεί να με φύγει. Με τον Αντώνη, εγώ έφτασα και ανυψώθηκαν οι τόνοι δύο φορές. Και τις δύο φορές για τον ίδιο λόγο. Του λέω, Αντώνη, σε θεωρώ ότι είσαι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, έχεις πάρα πολλές εμπειρίες στη ζωή σου και καλό είναι να λες παραπάνω για να ανοίγεσαι λίγο παραπάνω στη φωνή σου και να μην σε καβαλικεύουνε. Και τις δύο φορές που έκανα την κουβέντα με τον Αντώνη, όταν μου γύρισε τώρα την Παρασκευή και μου λέει, φίλε, έτσι λειτουργώ και στη ζωή μου, του λέω, φίλε, μπράβο, οκ, okay, πάσο, δεν μπορώ να δεχτώ, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Όταν ο Φουκάκης έρχεται και μου λέει ότι εγώ άλλαξα 600 μοίρες και του λέω, πες μου ένα άτομο που πριν δεν του μίλαγα και τώρα του κάνω χαβαλέ και δεν παίρνω απάντηση, εμένα δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσω καν την κουβέντα. Ναι, αλλά δεν τα είπε μόνο ο Φουκάκης, ρε Σιάλεξ. Σου ξαναλέω. Αυτοί που με είπαν διπρόσωπο ήταν αυτοί που εγώ δεν τα πήγαινα καλά μέσα στο σπίτι. Δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις ούτε με την Νικολέτα, ούτε με την Ντορέτα, ούτε με τη Βαλεντίνα, ούτε με τον Γιώργο. Ο καθένας τους μπορεί να πει. Με ποιες καλές σχέσεις? Με τον Μιχάλη, με τον Ηλία, με τη Στέλλα, με τον Αντώνη. Η Στέλλα με ψήφισε δύο φορές και μου το είπε. Και το έχουμε και στο βίντεο, το δηλαδή. Ξέρω, η κοπέλα ήταν φρικαρισμένη. Ήταν φρικαρισμένη γιατί είχε μπερδευτεί το μυαλό της. Όταν όμως από τη στιγμή που ξεκαθάρισε, ήρθε και μου είπε, Αλέξη, σε ψήφισα και νιώθω και τι σε ψήφισα. Γιατί τώρα τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Όταν έρχεται αυτό και με ψηφίζουν. Είπε μετά την δηλαδή, Παρασκευή. Συγγνώμη, ναι. Μας λες τώρα ότι είχε τύψεις που σε ψήφισε γιατί τώρα έχουν σε καθαρίσει επειδή αυτό τις τελευταίες μέρες. Όταν έχεις τα παπαγαλάκια, όταν έχεις τα παπαγαλάκια και σου φουμπλίζουν το κεφάλι με διάφορα πράγματα, δεν ξέρω αν είναι σωστά ή ψέματα, δεν τα ξέρω.
Εγώ είδα ένα βιντάκι που μου έδειξε χθες η Ρούλα που με είπανε διπρόσωπο άνθρωποι που λέγαμε στο σπίτι απλά τα τυπικά. Να μου δείξουν ένα βιντάκι από αυτά τα άτομα που εγώ χαβαλέδιαζα και εγώ ήμουνα ο καλός. Ωραία. Θα σου πω λοιπόν εγώ από ότι η Στέλλα που σε ψήφισε δύο Κυριακές, μιλάμε για διάστημα 15 ημερών. 15 επί 15 μέρες στα μάτια της Στέλλας ήσουν αντιπρόσωπος τότε. Ωραία. Άρα κάτι εσύ δεν κάνεις καλά. Όταν έφτασε όμως και το συζητήσαμε και μου το είπε face to face και κάτσαμε και κάναμε την κουβέντα. Παρασκευή. Μπράβο. Μια ερωτευμένη κοπέλα. Αυτή τη φορά σε έχει ψηφίσει, αυτή την τελευταία φορά. Με έχει ψηφίσει και μου λέει: αυτή την τελευταία. Μου λέει: έχω ψηφίσει. Μου λέει: έχω ψηφίσει. Λέω: δεν με νοιάζει. Δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο. Όταν ξεκαθάρισε το θέμα αυτό, γι' αυτό και μου είπε. Συγγνώμη, γι' αυτό και μου είπε. Μια ερωτευμένη κοπέλα που σε έβλεπε και σε λαχταρούσε, δεν έκανε τίποτα με σένα, έβλεπε ότι παράλληλα με το δικό της συνέστημα εσύ να είσαι με τη Χριστίνα και έμπαινε μέσα και σε ψήφισε γιατί ένιωθε αυτό που ένιωθα κι εγώ. Λοιπόν, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, αλλά Γρηγορία, δύο πραγματάκια, καμία σχέση. Μπράβο, γι' αυτό και το ξεκαθάρισα με τη Στέλλα. Δύο πράγματα με έχουν πειράξει και πρέπει να τα ξεκαθαρίσω, όχι γιατί θέλω να κάνω χάρη στα άτομα που με ψηφίσανε και με στα άτομα που δεν με πηγαίνανε. Για τα άτομα που όλο αυτόν τον καιρό με σαπορτάρανε. Που τρεις φορές με κρατήσανε μέσα στο σπίτι και καλώς ή κακώς εγώ βγήκα τώρα. Διπρόσωπος δεν ήμουν ποτέ. Με αυτούς που μίλαγα, μίλαγα πάντα. Δεν υπάρχει ούτε ένα βιντεάκι που να έχω τσακωθεί και μετά να πάω να το παίξω κάπως. Με αυτούς που δεν μίλαγα από την πρώτη μέρα του σπιτιού και έλεγα απολύτως στα τυπικά: καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, έλα να φάμε, φέρε μου λίγο το αλάτι γιατί δεν το φτάνω. Αυτοί με είπαν διπρόσωπο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι όμως έφτασε μετά από λίγο διάστημα να βγουν κάποια βιντεάκια στη φορά και να φάνει ποια ήταν οι διπρόσωποι. Γιατί όταν εγώ είχα τσακωθεί με την Νικολέτα και μου έλεγε διπρόσωπο και με, έκανε, και με έβγαλε ρόμπα σε όλη την Ελλάδα και μου λέει δεν θεωρώ τον αντρισμό σου και δεν κίνω, δεν κάνω, την επόμενη μέρα βγήκε το βιντεάκι και αυτή η ίδια είχε κανονίσει την ψηφοφορία. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν την είχε κανονίσει. Είχε συζητήσει ήδη με την Τωρέτα ότι εγώ φίλε θα ψηφίσω αύριο τον Αλέξη. Άρα. Εγώ διπρόσωπος πώς είμαι από τη στιγμή που έχω βγει και έχω πει σε ένα τραπέζι και έχω πει παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Όποιος θέλει βγαίνει σέντρα μαζί μου, κανονίζει και μου λέει ό,τι νιώθει. Γιατί εγώ, παιδιά, δεν σε πάω. Αν έχεις κάτι μαζί μου, έλα να μου το πεις. Αυτοί που με είπαν διπρόσωποι είναι αυτοί που με ψηφίσανε. Με κάποιους από αυτούς βγήκα στη σέντρα. Ο κόσμος είδε ποιος ήταν ο αντιπρόσωπος, γι' αυτό και έφυγε. Γιατί και με την Νικολέτα βγήκα αντιμέτωπος και με την Τωρέτα. Με την Νικολέτα βγήκα δύο φορές, την πρώτη φορά βγήκε η Ελίνα. Καλά, η δεύτερη φορά. Έχει και άλλα κριτήρια, δεν είναι ξέρω, μόνο η διπροσωπεία. Είναι κόσμος, πολλά τα κριτήρια του κόσμου λοιπόν, που ψηφίζει. Είπα κάτι, στο μεγάλο, είπα κάτι στο Big Brother, του λέω, ξεκινήσαμε στο σπίτι 14 μυαλά. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση το βάρος 14 μυαλών να ισοδυναμεί με 5 εκατομμύρια ανθρώπων που έβλεπε και ψήφιζε. Άρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει πραγματικά τι είπαν αυτοί οι 5 άνθρωποι. Γιατί εγώ με αυτούς τους 5 ανθρώπους πραγματικά δεν είχα σχέσεις. Και ξέρεις κάτι, φίλους έχω. Έχω κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου που με έχουν στηρίξει και θα με στηρίξουν. Ναι, Αλέξη, μπράβο, δεν είπε κανείς αντίθετο. Ξέρεις τι μου είπανε, φίλε, εμείς ξέρουμε ποιος είσαι. Όταν βγήκανε αυτοί οι άνθρωποι που με γνωρίζανε μία εβδομάδα και με βγάλανε πρόεδρο και μου λένε, εγώ τους λέω παιδιά, εγώ είμαι πρόεδρος. Πώς είμαι πρόεδρος, που θέλω και επειδή έχω περάσει 5 καταστάσεις από το καράβι και λέω παιδιά, μου έχει τύχει να μείνω και χωρίς φαγητό, γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε φαγητό γιατί ήμασταν μακριά από τη στεριά. Μου έχει τύχει και να μην έχουμε νερό και να κλείνει το νερό να μην έχουμε να κάνουμε μπάνιο. Επειδή τότε κάπνιζα, μου έχει τύχει να μείνει και χωρίς τσιγάρα. Δηλαδή είμαι πρόεδρος που λέω παιδιά, να δούμε τι θέλει σαν σπίτι, όλο το σπίτι, να πάρουμε και τα λεφτά μας, να κάνουμε τις δουλειές μας. Και αυτοί οι άνθρωποι με αποκαλούσαν πρόεδρο και διπρόσωπο. Ξέρεις κάτι, δεν με αφορά πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει τι είπαν αυτοί οι 5 άνθρωποι που με βγάλανε διπρόσωπο. Εγώ βγήκα έξω από το παιχνίδι, έχω πραγματικά καθαρό το κουτελό μου, έκανα ένα τεράστιο λάθος μπλέκοντας τις δύο γυναίκες σε ένα σταυροδρόμι που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να είμαι εγώ πιο ξεκάθαρος και η Στέλλα θα έπρεπε να ήταν πιο ξεκάθαρη και θα είχαν αποφευχθεί πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρεις κάτι, έχω βγει έξω. Όποιος θέλει, θα έρθει να μου πει, φίλε, το κάνεις αυτό το πράγμα. Εγώ, όταν βγήκα και είπα ψηφίστε τον εαυτό μου, είδα ένα κακό Αλέξη. Άσε, μην το πιάσουμε το αυτό. Φυσικά δεν το πιάσουμε. Γιατί όταν βγήκες και είπες ψηφίζω τον εαυτό μου, είχες δει μια ψηφοφορία. Δεν είχα δει τίποτα. Που είχαν προηγηθεί τρεις άνθρωποι που σε ψήφιζαν. Λοιπόν, επειδή πριν την ψηφοφορία είπες ότι παίρνω την ευθύνη πάνω μου για την αποστολή που χάσαμε, είμαι λάθος. Εάν έλεγες τότε. Μπροστά σε όλους, πριν δεις την ψηφοφορία των άλλων, ότι εγώ θα ψηφίσω τον εαυτό μου, θα σε παραδεχόμουν. Σου δίνω ό,τι έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου, ό,τι έχω και δεν έχω, να μου δείξεις το βιντεάκι που πραγματικά λένε ότι εγώ άκουσα
Ποιοι με είχαν ψηφίσει. Δεν ήταν φανερή η ψηφοφορία. Δεν άκουσε εγώ ούτε ένα άτομο. Το λέω εγώ τώρα. Θες να σου το πω τώρα. Μη δεν θες. Γιατί δεν το πες όλη την ψηφοφορία. Ότι γιατί θα... εκείνη την ώρα που πήγα να μιλήσω, μου λέει η Ρούλα, δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα. Και μίλησαμε αργότερα στα παιδιά. Δεν είχε δει κανένα άτομο ποιος είχε ψηφίσει ποιον. Η μοναδική που ακούστηκε ήταν η Χριστίνα, γιατί ήταν πρώτη. Και με το που γίνεται αυτό το πράγμα, η Ευελίνα σηκώνεται. Έχουν ακουστεί ήδη τα πρώτα δύο ονόματα και βγαίνει όλο το σπίτι έξω. Ωραία. Εγώ ξέρεις, ένιωσα ότι άκουσες την ψηφοφορία, έχεις αρπάξει ήδη τρεις ψήφους. Ναι. Λες, τώρα δεν γλιτώνω, ας ψηφίσω τον εαυτό μου να βγω και ήρωας. Ο λόγος? Αυτό ένιωσα. Ο ήρωας. Ναι, να βγω ήρωας για να. Από θέλω να πάω να μαγειρέψω, ρε. Πήγε 12 η ώρα. Έχω μια κουβέντα με τον Αλέξη. Απλά ήρωας. Δεν ήθελα να βγω ποτέ. Αν ήθελα να το παίξω με τακτική, όπως το λένε πάρα πολύ ότι είχα τακτική, θα σηκώνομουν πάρα πολύ ωραία από τον καναπέ μου, το ζεστό, τη γωνιά μου, τη δεξιά που είχα πάντα, και θα έλεγα, φίλε, πάω να σηκώσω το τηλέφωνο. Θα μπορούσα να το κάνω. Δεν το έκανα. Γιατί, συγγνώμη, εγώ δεν ήμουν κακός, αντιπρόσωπος. Δεν πήγε κανένας. Γιατί, συγγνώμη. Από τη στιγμή που με λένε ότι έχω τακτική και είμαι ο κακός. Γιατί ρε φίλε να μην σηκωθώ και να πω, μάγκες, έχω τακτική. Δεν σηκώθηκα και δεν το έκανα ποτέ. Μα γιατί... δεν το έκανε κανένας, εντάξει. Δεν με νοιάζει είναι... το τι κάνει ο καθένας, γιατί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και να πράξει όπως θέλει, γιατί έχει το δικό του μυαλό. Εγώ σαν Αλέξης κακός, με την τακτική μου και την προσωπία μου, θα μπορούσα να σκοτώ τον καναπέ και να σου πω: ναι, εγώ είμαι Big Brother, δώσ' μου την ασυλία. Θα και να γινόταν. Ποιος θα με έκραζε. Πώς θα επιβιώνει το σπίτι, ρε.